Πάμε τώρα, Άρη, να μιλήσουμε με τους ειδικούς οι οποίοι μας δίνουν τις απαντήσεις σε όλο αυτό το διάστημα υπεύθυνα. Ο κύριος Μάριος Λαζανάς, παθολόγος λιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Και τους ειδικούς πρέπει, τους ειδικούς πρέπει να ακούμε. Αυτό μόνο τους ειδικούς πρέπει να ακούμε. Ναι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Λαζανά. Καλημέρα, σημαίνω που δεν έχω πολύ καλό ήχο, δεν σας ακούω πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αν είναι δυνατόν. Είχαμε χθες, κύριε Λαζανά, 187 νέα κρούσματα, 40 διασωληνωμένους. Βλέπουμε να αυξάνεται αυτός ο αριθμός και βλέπουμε την ανησυχία όλων σας για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε προηγουμένως για τους θανάτους παγκοσμίως και να δείτε τα λάθη τα οποία κάναμε κι εμείς οι γιατροί. Όταν πρωτοεμφανίστηκε η επιδημία, μιλούσαμε για μια γρυπούλα. Ναι, σωστά. Και βλέπετε ότι τελικά δεν είναι γρυπούλα. Είναι πολλαπλάσια τα θύματα, δυστυχώς, σε σχέση με τη γρήπη. Τώρα, όσον αφορά το ότι υπάρχει μια μείωση αυτές τις ημέρες, εύχομαι αυτή η μείωση να συνεχιστεί. Αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, υπήρχε ένα blackout με τα εργαστήρια και μειώθηκαν τα αποτελέσματα, τα τεστ τα οποία εκκρεμούσαν. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ναι, παρατηρήσαμε όντως μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει πρόβλημα με τα αντιδραστήρια. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό όντως ο μειωμένος αριθμός των τελευταίων ημερών. Μπορεί να οφείλεται, εύχομαι να μην οφείλεται σε αυτό και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες πολλών τεστ τα οποία να μας ανατρέψουν τους αριθμούς. Πάντως, λογικά, περιμένουμε αυτό τον καιρό να υπάρχει κάποια αύξηση και ιδιαίτερα τώρα που ολοκληρώνεται η επιστροφή από τις διακοπές, από τις εκδρομές και εν ώψη της ενάρξης του σχολικού έτους που μαζεύονται οι οικογένειες στα σπίτια τους. Έχετε κάνει κάποια εκτίμηση στην Επιτροπή πού μπορεί να φτάσει το επόμενο διάστημα μέσα στο φθινόπωρο ο αριθμός των ημερήσεων κρουσμάτων? Είχαμε δει από το ΑΠΘΙΤΑ μια πολύ δραματική πρόβλεψη. Όχι, εκτίμηση ακριβώς δεν έχουμε κάνει. Απλώς πιστεύουμε ότι αν αυτά τα κρούσματα αυξάνουν, δηλαδή περνάμε τα 500, 600, 700 την ημέρα, θα έχουμε δραματικές εικόνες. Είναι πιθανό αυτό το σενάριο, τα 500 κρούσματα την ημέρα? Είναι πιθανό, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοια νούμερα, διότι έχουν αρχίσει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και νομίζω ότι θα αποδώσουν αυτά τα μέτρα και ο κόσμος θα ακούει περισσότερο τις οδηγίες της πολιτείας ώστε να λαμβάνει τα προληπτικά μέτρα και να μην υπάρχει μετάδοση. Βέβαια, θα πρέπει να γίνουν και από την πολιτεία. Πάνω σε αυτό που λέει τώρα, αν ο κόσμος δεν πειθαρχήσει, δεν ακούει τα όσα του. Τα τις οδηγίες που δίνετε εσείς η Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορείς. Θα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε νέα μέτρα? Κοιτάξτε, να το θέσουμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Πρώτα να πω ότι η Επιτροπή συστήνει. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πολιτικές αποφάσεις. Τις αποφάσεις φέρνει πολιτική ηγεσία. Η κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις. Είναι πολιτική ηγεσία. Από εκεί και πέρα όμως, κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες ενέργειες. Δηλαδή σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται ότι υγειονομικά θα έχουμε πιο πολλά κρούσματα, πρέπει να γίνουν πιο πολλά τεστ και να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη τα γυροκομεία. Πρέπει τα γυροκομεία να περιφορήσουμε. Τις δομές φιλοξενίας πρέπει να τις περιφρονήσουμε. Εκεί που υπάρχουν μετανάστες πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Στις φυλακές να δούμε τι συμβαίνει. Δηλαδή σε άτομα τα οποία είναι σε κλειστούς χώρους και έχουν αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν και να νοσήσουν βαριά και να υπάρχουν θάνατοι. Αυτά πρέπει να περιοριστεί. Εδώ υπάρχει το εξής, κύριε γιατρέ. Εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια έρευνα σήμερα και στο Βήμα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο δεν πιστεύει στο εμβόλιο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα κάνει και το εμβόλιο. 54% το οποίο είναι ανησυχητικό. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων που ουσιαστικά κινείται με όρους συνωμοσιολογίας, δεν θεωρεί ότι υπάρχει πανδημία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Μπορεί να μην πιστεύει καν ότι είναι γρήπη, ότι είναι κάτι άλλο. Ένα κατασκεύασμα σε κάποια εργαστήρια. Και εδώ, όταν εμφανίζεται λοιπόν το 54% να λέει ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο, αυτό δεν σας ανησυχεί ως κλίμα στην κοινωνία? Άρα, πώς θα πιστεί ένας άνθρωπος να φορέσει μάσκα? Αυτό το έχω θέσει, το έχω θέσει εδώ και πολύ καιρό το θέμα και δυστυχώς επιβεβαιώνεται από τη δημοσκόπηση που έχει κάνει το Βήμα, η οποία όμως δημοσκόπηση από ό,τι ξέρω δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όχι, είναι αυτό που έρχεται από το εξωτερικό που ουσιαστικά είναι διεθνές. Στην Ελλάδα. Είναι διεθνές, βέβαια. Είναι διεθνές. Μας προβληματίζει αυτή η αντίληψη πρέπει, του κόσμου. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να αντιμετωπιστεί και από εμάς, δηλαδή να βγούμε προς την κοινωνία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Πρέπει η πολιτεία να βγάλει συγκεκριμένες ενημερωτικά σποτάκια και εσείς, βέβαια, δημοσιογράφοι, να προβάλλετε την χρήση του εμβολίου. Θα ξαναρθούμε πάλι στην
πανδημία του ΙΤΑ 1-1, που δυστυχώς τότε εμείς οι γιατροί βρεθήκαμε μπροστά στις τηλεοράσεις να εμβολιαζόμαστε. Θυμάμαι τότε που εγώ δούλευα στον Ερυθρό Σταυρό, είχε έρθει το Μέγκα που ήταν δίπλα και μας μαγνητοσκοπούσε την ώρα που όλοι μας κάναμε το εμβόλιο για να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Δυστυχώς θα υπάρξουν και τέτοιες σκηνές και άλλα σποτάκια τα οποία πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι θα γίνει το εμβόλιο. Επειδή λέμε για τα εμβόλια και επειδή μπαίνουμε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Χρειάζεται ο εμβολιασμός για ανθρώπους που είναι σε ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να αυξηθεί ο εμβολιασμός φέτος για τη γρήπη, για να είμαστε οχυρωμένοι έναντι και της γρήπης αλλά και της πανδημίας. Κορονοϊού. Γιατί ο συνδυασμός πρέπει να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και γρήπης και κορονοϊού. Πολύ καλά το θέτετε, διότι τους φθινοπορεινούς προς χειμερινούς μήνες θα αρχίσει να εμφανίζεται και η γρήπη στην Ελλάδα. Και δεν θα είναι ωραίο να συμπέσει, θα συμπέσει βέβαια, η γρήπη με τον κορονοϊό. Γι' αυτό θα πρέπει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της γρήπης. Εφόσον αναπτύξει αντισώματα, γιατί ξέρετε, κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο εμβόλιο δεν είναι πάντοτε επιτυχές, μπορεί να μην κάνει αντισώματα. Σωστό. Όσοι λοιπόν κάνουν αντισώματα, αυτοί θα ωφεληθούν τουλάχιστον να μην εμφανίσουν γρήπη και αν εμφανίσουν συμπτώματα να ξέρουμε ότι είναι γρήπη ή κορονοϊού. Έχω την εντύπωση ότι το εμβόλιο της γρήπης πρέπει να... έχω την βεβαιότητα, επειδή η γρήπη στην Ελλάδα εμφανίζεται κάπως καθυστερημένα, δηλαδή έρχεται το Δεκέμβριο, αυξάνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των γιορτών και το Γενάρη, καλό θα είναι το εμβόλιο να το κάνουμε αρχές Νοεμβρίου. Εγώ προσωπικά 1η Νοεμβρίου, να το θυμάμαι, κάνω το εμβόλιο. Πολύ σημαντικό. Κύριε καθηγητά, τώρα την ερχόμενη Δευτέρα, 14 του μήνα, θα ανοίξουν τα σχολεία. Ξέρουμε το πρωτόκολλο το οποίο θα εφαρμοστεί. Εσείς είστε μέλος της Επιτροπής. Αυτό που είχατε εισηγηθεί εσείς στο Υπουργείο Παιδείας, στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ήταν αυτό που εφαρμόζεται, ή ενδεχομένως είχατε τονίσει και εσείς την ανάγκη να υπάρχουν λιγότερα άτομα μέσα σε κάθε τμήμα και τελικά δεν έγινε για άλλους λόγους? Κοιτάξτε, από τον Μάρτιο υπάρχουν οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι οποίες ήταν και οδηγίες μετά από συζητήσεις και με εμάς στην Επιτροπή, ότι καλό θα είναι το Υπουργείο Παιδείας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των αιθουσών για ώστε τα παιδιά να είναι πιο αραιά στις τάξεις. Αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή, συζητήθηκε με την Υπουργό Παιδείας, ότι αυτό θα είναι το ευθέω. Αλλά κατά πόσον θα μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί βλέπουμε εδώ ότι η κυβέρνηση λέει ότι ακούει τους ειδικούς. Οι ειδικοί, όπως μας είπατε τώρα, είχατε εισηγηθεί κάτι διαφορετικό. Να υπάρχουν περισσότερα τμήματα, λιγότεροι μαθητές. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Το είχαμε συζητήσει, το είχαμε πει, τα είχαμε προτείνει και υπήρξαν αντεπιχειρήματα, γιατί δεν μπορούσα και να σας πω και λεπτομέρειες. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε συζητήσει να αυξηθούν οι αίθουσες. Να αυξηθούν οι αίθουσες, τουλάχιστον να αρχίζουν να χτίζονται αίθουσες. Χρήματα τα οποία υπάρχουν, θέλω να τελειώσω να το σημείο, να αρχίσουν να χτίζονται αίθουσες και όχι μόνο για τις επιδημίες, αλλά για τη μάθηση των παιδιών. Βέβαια, αυτό το μέτρο δεν μπορεί να γίνει σε ένα ή δύο μήνες, θέλει εγώ ένα χρόνο. Να αρχίσουν να ενοικιάζονται αίθουσες. Επίσης, η άλλη πρόταση η οποία υπήρξε, από εκεί και πέρα όμως αρχίζουν οι δυσκολίες. Να υπάρχουν τα σχολεία πρωί-απόγευμα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις οικογένειες. Ή να αρχίσουν τα σχολεία πάλι να δουλεύουν μέρα παρημέρα και την ημέρα που δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο να γίνεται τηλεκπαίδευση. Όλα αυτά βλέπετε ότι έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και γι' αυτό η Επιτροπή, παρόλο τις προτάσεις που είχε κάνει, προσπάθησε να προτείνει τα καλύτερα μέτρα ώστε τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο να πάνε στο σχολείο όσο γίνεται με πιο ακίνδυνες συνθήκες. Γι' αυτό προτείναμε τη χρήση της μάσκας στις ηλικίες που οποίες προτείναμε, σε όλες τις ηλικίες, αναγνωρίζοντας βέβαια τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά από τον υπηαγωγείο μέχρι την τρίτη δημοτικού για τη χρήση της μάσκας, και είπαμε ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να υποστούν κάποια ειδική εκπαίδευση τις πρώτες μέρες. Τονίσαμε πάρα πολύ ότι πρέπει να τηρηθεί πάρα πολύ η ύπαρξη της ομάδας. Δηλαδή, τι λέμε ομάδα, ότι δηλαδή μία τάξη να μην αναμειγνύεται με την άλλη τάξη. Να είναι τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο ξεχωριστά για να μειωθεί η περίπτωση της μετάδοσης. Yeah. Αυτό να γίνεται και στα διαλύματα και να γίνεται και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις σχολείου. Επίσης να υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση του δασκάλου ή καθηγητού από τα παιδιά. Ο οποίος βέβαια και αυτός θα φοράει μάσκα. Και επίσης συζητήσαμε το πώς τα παιδιά αυτά θα πρέπει να κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια
του ωραρίου στο σχολείο να απελευθερώνονται από τη μάσκα ώστε να ακουφίζονται. Επίσης και τα υπόλοιπα μέτρα, την απόσταση όσο γίνεται, το πλύσιμο των χεριών, την καθαριότητα στις τουαλέτες, όλα αυτά έχουν αναλυθεί και έχουν γραφτεί αναλυτικά. Προφανώς. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα. Οι τάξεις είναι μικρές στην Ελλάδα. Άρα πώς σε μια τάξη με 20-25 παιδιά η μάσκα τον προστατεύει παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν πολύ μικρές αποστάσεις. Γιατί είπατε, απόσταση του δασκάλου, καθηγητή από το μαθητή. Όταν οι τάξεις είναι μικρές, είναι αναπόφευκτο ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά και τα παιδιά το ένα δίπλα στο άλλο. Άρα η χρήση της μάσκας εκεί τον προστατεύει, παίζει ρόλο η απόσταση ή όχι? Είναι το καλύτερο μέτρο το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε. Σαφώς και αν υπάρχει και απόσταση, μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση κάτι περισσότερο. Αλλά η μάσκα είναι το πρωταρχικό σημείο.